αναζητώντας τον Βάριαν. Ω, αυτές οι αναθεματισμένες κορδέλες. Ω, ο Μέγας Βασιλιάς τα βρήκε σκούρα. Δεν είναι αστείο. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να... Ραπουνζέλ, μείνε κοντά μου, εδώ όπου ανήκεις. Ραπουνζέλ, βοήθεια! Κόρη μου, μη! Παπά! Μπαμπά! Ραπουνζέλ! Το υποσχέθηκες! Τι? Βάριαν! Γεια σου, ξανθούλα! Θέλεις να... Ραπουνζέλ! Τι έγινε? Είσαι καλά? Δεν ξέρω... Ήταν σαν το όνειρο που είδα μετά τη στέψη μου, αλλά πιο έντονο. Αυτό ήθελε κάτι να μου πει. Τι να σου πει? Δεν ξέρω. Τα βράχια, τα μαλλιά μου, ο Βάριαν είναι σαν να συνδέονται κάπως και θα πρέπει να μάθω πώς. Κορίτσια, συγγνώμη που διακόπτω κουβέντα περί ονείρων, αλλά κανένας άλλος δεν προβληματίζεται που η Ραπουνζέλ ξύπνησε ορούμενη στον αέρα. Γιουτζίν, κάτι σημαίνει αυτό που είδα. Εντάξει, ας πούμε ότι σημαίνει. Αν ήταν προειδοποίηση για να μείνεις εδώ όπου είσαι ασφαλής, εννοώ μια χαρά περνάμε εδώ. Ίσως πρέπει να ξεχάσεις το όλο θέμα με τα μυστηριώδη βράχια. Όχι, δεν μπορώ. Χρειάζομαι απαντήσεις και νομίζω ξέρω από πού να αρχίσω. Σου έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν συζητάμε περί μαγείας και βράχων που λάμπουν. Έχει πάει κανείς στην παλιά κορώνα πρόσφατα? Ανησυχώ ότι ο Βάριαν κινδυνεύει. Πριγκίπισσα, ο Βάριαν είναι επικίνδυνος. Ξεχάσατε ότι σας επιτέθηκε τότε με την καταιγίδα? Νάιτζελ, έλα μαζί μου. Γνωρίζω για αυτά τα βράχια εδώ και αρκετό καιρό. Ήταν πραγματική απειλή. Ξεσπίτωναν τους ανθρώπους, χάλαγαν τους δρόμους. Όχι! Αλλά ευτυχώς, τα τακτοποίησαμε όλα, ένα προς ένα. Τα βράχια απομακρύνθηκαν και οι κάτοικοι της παλιάς κορώνας είναι σόοι και αυλαβείς. Μα γιατί τόση μυστικότητα? Ραπουνζέλ, με συγχωρείς πολύ που δεν ήμουν εντελώς ειλικρινής μαζί σου. Ελπίζω ότι όταν θα γίνεις βασίλισσα, θα καταλάβεις γιατί πρέπει να μην τραβάς την προσοχή ή να δημιουργείς πανικό για θέματα που έχουν επιληθεί. Έτσι, τώρα ξέρεις πώς έχουν τα πράγματα, ή μάλλον πώς είχαν. Πάλι καλά. Ευχαριστώ για την ειλικρινιά σου, μπαμπά. Ναι, βεβαίως. Εμπρός, πήγαινε. Έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να κάνουμε, όπως το πάρτι των γενεθλίων σου.